Σταθερά και όχι αποσπασματικά μέτρα ζήτησε από τους αστυνομικούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφού παρά την πρόοδο για την οποία μίλησε, εντούτοις τα στοιχεία για τα θύματα της ασφάλτου στην Κρήτη και δι στο βόρειο οδικό άξονα του νησιού μαρτυρούν αύξηση φέτος. Είμαστε εδώ παρόντες και με τις ειδικές υπηρεσίες του ΒΟΑΚ αλλά και τις υπηρεσίες τροχέας στις πόλεις και τους νομούς του νησιού, με στόχο να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα, με στόχο να βελτιώσουμε την οδική συμπεριφορά. Υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση, περίπου 250% της βεβαίωσης παραβάσεων από την τροχαία του νησιού, από τις υπηρεσίες τροχέας του νησιού. Και θέλω να σας πω ότι το επόμενο βήμα μας είναι να πολλαπλασιάσουμε, να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της τροχέας, έτσι ώστε η τροχέα να αποτελέσει την εμπροστοφυλακή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους του νησιού της Κρήτης. 39 παιδιά δίνουν μάχη για τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Πρόκειται για τους πολυτραυματίες δύο τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν με διαφορά 3 ημερών στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πιο συγκεκριμένα, σε πολύ σοβαρή κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 19χρονος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο που συνέβη στο Δήμο Αποκορώνου πριν από 5 ημέρες. Το ατύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε αρχικά με ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και κατόπιν με ένα φορτηγό για να καταλήξει σε χωράφι. Την Πέμπτη, ο 18χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε μοιραίο τροχαίο που σημειώθηκε στην Αγιά Χανίων, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με 2 ακόμα νέα παιδιά ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε δέντρο. Με πολύ σοβαρά τραύματα ανασύρθηκαν οι 2 ακόμα συνεπιβάτες του αυτοκινήτου, οι οποίοι επίσης νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η 18χρονη τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη ορθοπαιδική εγχείρηση. Ο 18χρονος τρίτος επιβάτης και οδηγός του μοιραίου γεωταχή παραμένει διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολα πλέον διαχειρίσιμη καθημερινά. Όλες τις ώρες του 24ωρου στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, που όπως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, εφημερεύει 24/7, δηλαδή 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεχόμαστε περιστατικά αιτία τροχαίων ατυχημάτων ελαφρύτερα ή ευαρύτερα. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους συμπολίτες μας και να πω: δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιει. Τηρούμε απαραίτητα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από την αρχή του 2024 έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα 22 άτομα. 8 από αυτά ήταν νέοι κάτω των 25 ετών. Το 2023 στην Κρήτη θρηνήσαμε 39 θύματα.